Μονομαχία στο Γάζι ανάμεσα στον Αλμυρό και τον Ανθεστίωνα. Πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Σακλαμάκης θα κρατήσει, Περογαμβράκης, ξανά Σακλαμάκης. Στον Ηρακλή Απλαδά, τρομερό γκολ 1-0. Πραγματικά ο Ηρακλής Απλαδάς δείχνει εδώ την ποιότητά του στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι, δίνει προβάδισμα 1-0 στον Αλμυρό. 12 λεπτό, καταπληκτική παλιά, φεύγει στην αντεπίθεση του Θεοδωράκη, Ζαφύρης με τα χέρια εκτός περιοχής. Ο κύριος Φερετζάκης, κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα του Αλμυρού για αυτή την απόκρουση εκτός περιοχής με τα χέρια. Χαρακτηριστική η κίνηση του Ζαφύρη, τι να κάνω. Παίκτης του Ανθεστίων έφευγε μόνο στην αντεπίθεση, υπάρχει κόκκινη κάρτα. Δεύτερο ημίχρονο στο 54, ωραία η ενέργεια του Κιλιάρα και γκολ, πανέμορφο γκολ. Και αυτό για τον Αλμυρό με τον Δημήτρη Κιλιάρα, 2-0. Ο Κιλιάρας πέρασε την μπάλα πάνω από τον αμυντικό του Αλμυρού και στη συνέχεια με μονοκόμματο σούτ δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στον Ανδρικάκη. Δεύτερο γκολ. Εδώ τώρα ο Ανθεστίων προσπαθεί να αντιδράσει με τον Κελαράκη μέσα στην περιοχή. Σουτάρει διαγώνιο σούτ γκολ. 2-1. Μειώνει η ομάδα του Θραψανού με τον Κελαράκη. Ξαναμπαίνει στο μάτς στο 64. 73ο λεπτό, ο Κιλιάρας μέσα στην περιοχή. Εκεί ο αμυντικός του Ανθεστίωνα πέφτοντας θα βρει την μπάλα με το χέρι. Δίνεται πέναλτι από τον κύριο Φερετζάκη. Ο Τοπούζης απέναντι από τον Ανδρικάκη. Τοπούζης γκολ 3-1. Ουσιαστικά με αυτό το γκολ ο Αλμυρός κλειδώνει την νίκη. Σκόρερ με το πέναλτι ο Τοπούζης. Έχουμε δυνατότητες, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Νομίζω ότι ο χρόνος δουλεύει για μας, να δούμε με αισιοδοξία το μέλλον και να πάρουμε αυτό που θέλουν όλοι εδώ στην ομάδα και που νομίζω μας αξίζει, που είναι η άνοδος. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία και πάρα πολύ καλή κυκλοφορία. Τα γκολ που δεχτήκαμε στην ουσία ήταν από ατομικά λάθη δικά μας. Ο αντίπαλος δεν μας προβλημάτισε ιδιαίτερα στο τακτικό κομμάτι.